Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή BBB, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλα συζητάμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα γύρω από τους δύο αλλά και τέσσερις κυρίως, θα έλεγα, τροχούς. Τώρα, αυτή η εβδομάδα τώρα νομίζω ότι θα είναι λίγο βροχερή. Έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Αυτό τι σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 24. Διότι και οι ελληνικοί δρόμοι είναι άθλοι. Ξεκινάμε από εκεί. Και τα λάστιχα τα οποία έχουμε περισσότερα στα αυτοκίνητά μας δεν είναι τα καλύτερα. Άρα δηλαδή, μπορείτε να καταλάβετε, ο συνδυασμός αυτός απλά σκοτώνει. Τώρα βέβαια σκοτώνουν και τα διόδια, τα οποία όπως θα έχετε διαβάσει και θα έχετε ενημερωθεί γενικότερα, από τη νέα χρονιά θα μας μπει πολύ ωραία νέα χρονιά, γιατί στους περισσότερους σταθμούς διόδιων το ποσό των διόδιων θα αυξηθεί σημαντικά. Μία πολύ μεγάλη αύξηση, φίλες και φίλοι, αφορά τα διόδυνα των αφιθνών, όπου από 2,10-2,20 θα πάνε στα 3 ευρώ και κάτι. Πολύ μεγάλη η αύξηση, θα έλεγα. Πραγματικά πολύ, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω, προσωπική μου άποψη, γελίο αυτό το οποίο συμβαίνει και θα σου το δικαιολογήσω. Αν θυμόσαστε, πριν από μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, ο σταθμός διόδυνων ήταν ένας. Δεν υπήρχαν δύο σταθμοί διόδυνων, ένας. Δηλαδή, όταν έβγαινες από την Αθήνα, πληρώνεις. Όταν έμπαινες, δεν χρειαζόταν καν να σταματάς. Ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2,60-2,70 το ποσό το οποίο έπρεπε να καταβάλει κάποιος για να περάσει εδώ το σταθμό διόδιων. Άρα δηλαδή, σας λέω εγώ, 3 ευρώ βαριά-βαριά. Ξαφνικά, η νέα οδός, η οποία διαχειρίζεται αυτό τον περίφημο δρόμο, αν δεν κάνω λάθος, η νέα οδός είναι, είπε να βάλει δύο σταθμούς διόδιων. Δηλαδή, και σε αυτούς που φεύγουν από την Αθήνα και σε αυτούς που έρχονται. Και το έκανε 2 ευρώ, 2 και 5, 2 και 10, πόσο έχει πάει τώρα, 2 και 20, και για να φύγεις και για να γυρίσεις. Άρα δηλαδή αυτομάτως από τα 2,73 ευρώ, λόγω βαριά, βάλτε και κάτι και μπουρμπουάρ, πήγαμε στα 4 ευρώ και κάτι. Τώρα έρχεται και λέει, όσοι θέλετε να πάτε στις Αφίθνες, δηλαδή περνά στα διόδια, μπαίνει στο χωριό Αφίθνες που είναι 500 μέτρα μετά τα διόδια, θα πρέπει να πληρώσει 6,5 ευρώ. Αυτό το πράγμα είναι επίοικος απαράδεκτο. Στην Ελλάδα του μνημονίου, στην Ελλάδα του 2013, γιατί να το πω πολύ απλά. Τόσα λεφτά που δίνουν οι οδηγοί, πού πάνε. Φτιάχνουν τόσοι, δηλαδή η δρομή έπρεπε να είναι από χρυσάφι. Τι να πω άλλο, τι άλλο να πω, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Όμως διαπιστώνω ότι δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί οι περισσότεροι πλέον δεν ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν 1-2 φορές το χρόνο, θα πάνε στα διόδια. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να διαμαρτυρηθούν αν είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού. Εκεί πέρα θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έλα όμως που εδώ πέρα στην Αττική Οδό δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άρα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα γυρίσουμε λίγο, πάμε στο περασμένο Σάββατο, είχαμε ένα πραγματικά πολύ άσχημο περιστατικό, αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί είναι αυτό που λέμε η μοίρα, φίλες και φίλοι. Είχαμε αγώνα, τον τελευταίο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλι, το Ράλι Παλάδιο, και στον αγώνα αυτό είχαμε και ένα πολύ άσχημο ατύχημα, γιατί βγήκε ένα αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα μία Porsche RSR με πλήρωμα το Λουκά Γιανακούλη και τον Γιώργο Πετρόπουλο. Και ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που, φίλες και φίλοι, ο οδηγός, ο Λουκάς ο Γιανακούλης, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι από την επιβράδυνση. Γιατί έτσι όπως γύρισε το αμάξι, έπαθε το τέτακε, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και η απότομη επιβράδυνση από 50-60 χιλιόμετρα του δημιούργησε πρόβλημα στο κεφάλι και οι σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο συνοδηγός χτύπησε το αριστερό του χέρι. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον οδηγό του Λουκά τον Γιανακούλη, γιατί είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Όμως είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό όπου ο Πολ Γουόκερ, δεν ξέρω αν τον θυμόσαστε, πολλοί τον ξέρετε, θα σας πω ποιος είναι, ένας από τους πρωταγωνιστές του Fast and Furious. Έχασε, φίλες και φίλοι, τη ζωή του, και αυτός από τραγικό ατύχημα, και αυτός με Porsche, συνοδηγός ήταν, όταν μια Porsche Carrera GT, αυτό το διαστημικό πραγματικά αυτοκίνητο των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έχασε τον έλεγχο οδηγός, τον έλεγχο του αυτοκίνητου, καρφώθηκε και αυτός σε ένα δέντρο, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και ο θάνατος και οδηγού και συνοδηγού ήταν σχεδόν ακαριέως, πήρε φωτιά το αμάξωμα και δυστυχώς
Αυτά είναι τα τραγικά περιστατικά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και σίγουρα μας έχουν ταράξει όλους. Πάμε όμως στα θέματα, πάμε όμως λίγο έτσι να αλλάξουμε εικόνα και να δείξουμε και μερικά βίντεο. Πάμε να δούμε πόσο γρήγορα κατασκευάζεται ένα αυτοκίνητο. Στην προκειμένη περίπτωση και το βίντεο το οποίο ακολουθεί είναι με αποδροχοστάσιο της Ford και θα μας δείξει και θα μάθουμε σε πόσα δευτερόλεπτα κατασκευάστε ένα ολοκένουργιο Ford Fiesta. Για πάμε. It takes a few years to design and engineer a car, from the first sketches and until it hits the road. But once this is all done, here at Ford's Cologne plant, they produce a Fiesta every 86 seconds. And we are going to show you how this is done in 86 seconds. This is the point where the Fiesta production starts from body shop point of view. So in this station, the robot will put the door onto the vehicle and he's looking with laser lines to get the best fit of the door to the vehicle. These bodies are cleaned because they was in the body washer. And here you see the first paint color on the body. The bodies come out of the wax oven and they are now ready to go to the assembly plant. Bye bye. Here we are at the marriage, the very important point at the automobile production. We put the heart or the engine together with the body. Now completed, and now it's the end. Να το μπήκε και στο πλοίο, στο καράβι, έτοιμο για να ταξιδέψει, να πάει στη χώρα προορισμού. Τώρα να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Φανταστείτε, για να φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο να περάσουν μέρες. Τώρα, σε μόλις 86 δευτερόλεπτα, έχουμε ένα αυτοκίνητο από το πουθενά. Φτιάχνετε και δημιουργείτε αυτό το ωραίο τετράτροχο. Είδαμε στην προκειμένη περίπτωση το Fiesta για να μπορούμε και εμείς να το πάρουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Και για αυτούς τους ειδικούς, το αυτοκίνητο, να το θυμίσουμε για ακόμα μια φορά, δεν είναι πολυτέλεια. Άντε να ξυπνήσουμε λιγάκι. Ford Fiesta σε 86 μόλις δευτερόλεπτα. Δηλαδή, απίστευτο. Δηλαδή, τι άλλο, σε δύο λεπτά και κάτι έχει φτιαχτεί εκεί που περιμένεις. Δηλαδή, ούτε ένα σπρεσάκι δεν μπορείς να πιεις. Τσουκ, μια, δύο, τρεις τζούρες και έχει το αυτοκίνητο. Το παίρνεις, φεύγεις. Ωραία τα λέμε, αλλά δεν είναι έτσι. Έχει από πίσω μια απίστευτη διαδικασία. Πάμε σε ένα καινούριο μοντέλο όμως τώρα και συγκεκριμένα και σε μια καινούρια σειρά. Δεν την γνωρίζουν ακόμα πάρα πολύ. Είναι η σειρά 4 της μάρκας BMW ή αλλιώς BMW. Η σειρά 4. Η οποία, φίλες και φίλοι, όσον ούπο θα κυκλοφορήσει και σε κάμπριο μορφή. Ακούστε, και σε κάμπριο μορφή, ανοιχτή δηλαδή, ανοιχτή σειρά 4. Ένα αυτοκίνητο που θα έλεγα δεν χρειάζεται σχολιασμό. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και από εκεί και πέρα απλά να αφήσουμε την φαντασία μας να οργιάσει. So precious days, so precious lives. Be good and skip the next flight. So pretty ways to spend the night. Be whole, keep it in mind. This is feeling way too comfortable, way too cozy, too sound to be safe. Are making me so vulnerable. Don't you dare to go somewhere else. You stay right here, right here. You stay right here, right here.
too many reasons just to stay. Catch me and seize all day. Too many reasons not to be anywhere except here. You stay right here. Stay right here, right here. Ωραίο αυτοκίνητο θα έλεγα, με σκληρή οροφή, hard top όπως το λέμε. Δεν ξέρω τώρα αν σας αρέσει η σκληρή οροφή σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο, αλλά νομίζω ότι ένα κάμπριο δεν πρέπει να έχει τη μαλακή οροφή. Δεν ξέρω, γούστα θα μου πείτε είναι αυτά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι παίρνουν ένα αυτοκίνητο με μαλακή οροφή και πηγαίνουν και το βάζουν και σκληρή. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει ρε παιδί μου, αλλά το κάμπριο πρέπει να είναι κάμπριο, δηλαδή να έχει το ύφασμα αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα, άμα είναι κλειστό, πηγαίνεις πέρα στο κλειστό. Να σας πω τώρα και μια χειμερινή προσφορά, όπου τρέχει από την ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Nissan και αφορά φυσικά τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αυτοκινήτων, οι οποίοι μπορούν να επισκεφθούν έναν επίσημο αντιπρόσωπο της μάρκας και να τους κάνει ένα δωρεάν έλεγχο. Από εκεί και πέρα, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουν έκπτωση στα ανταλλακτικά. Και μαζί με όλα αυτά παίρνουν μέρος και σε μία κλήρωση για να κερδίσουν ελάστικα, να κερδίσουν κάποια οικοσυστήματα, όλα αυτά. Για να το κάνετε όμως αυτό πρέπει να στείλετε ένα email σε μία ιστοσελίδα της μάρκας Nissan. Μπορείτε να μπείτε στο Zoogla.gr και να μπείτε στο σχετικό άρθρο που λέει δωρεάν χειμερινός έλεγχος για αυτοκίνητα της Nissan και να το πατήσετε. Ή να σας το πω εγώ, register.nissan.gr, έτσι τόσο απλά, οπότε μπορείτε να μπείτε και να στείλετε τα στοιχεία σας και να στείλετε ένα απαντητικό email, κάτι σαν κουπόνι, και από εκεί και πέρα να κάνετε χρήση του εντελώς δωρεάν ελέγχου του αυτοκινήτου σας. Φυσικά θα πρέπει να είναι το αυτοκίνητο Nissan, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Τώρα, από τη Nissan φεύγουμε και πάμε σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί όλους. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι η ασφάλεια που προσφέρει το καθημερινό μας ή όχι αυτοκίνητο. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, ξέρουμε για τα αστέρια ασφαλείας που τα δίνει συνήθως ο ανεξάρτητος για την Ευρώπη, ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί στην Αμερική, γενικότερα υπάρχουν, που πραγματοποιούν crash test προς κρούσεις αυτοκινήτων, και ανάλογα με τα αποτελέσματα το κάθε καινούργιο αυτοκίνητο λαμβάνει και τα αστέρια ασφαλείας. Το καλύτερο βέβαια απ' όλα είναι τα 5 αστέρια, και αυτό έχει να κάνει και με τους πεζούς, έχει να κάνει και φυσικά με τον οδηγό, με τον συνοδηγό, με αν είναι παιδιά, πάρα πολλά πράγματα, και οι αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν ακόμα και έμφαση, όπως σας προανέφερα, και ακόμα και στους πεζούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της μάρκας Volvo, η οποία αν χτυπήσει ένας πεζός πάνω στο αυτοκίνητο, ασηκώνεται το καπό και βγαίνει αερόσακος για τον πεζό. Απίστευτο το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά είναι αληθινό και σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα στο καινούριο Volvo V40 βλέπουμε αερόσακο για πεζούς. Όμως η διαδικασία αυτή, η οποία το ξέρουμε διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, πόσο να ξεκινήσει δηλαδή ένα αυτοκίνητο, να πάει να κάνει να συγκρουστεί, να βγουν τα αποτελέσματα, τελείωσε, τώρα μιλάμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όμως αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνονται πολύ περισσότερα και σε λεπτά και σε ώρες θα έλεγα, μέχρι να προετοιμαστεί ένα αυτοκίνητο για να πάρει μέρος σε μία δοκιμή πρόσκρουσης. Για πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που μας δείχνει τη συγκεκριμένη προετοιμασία. My name is Andrew Brathwaite, and I'm a research engineer and test coordinator at the Insurance Institute for Highway Safety. The role of the test coordinator begins when the vehicle first arrives at the VRC. After checking the vehicle in, the test coordinator oversees the entire test preparation process. One of the first test preparation steps is to correctly position the vehicle seats. We follow a standardized protocol and use a device that represents a human occupant to determine exactly where the dummy should sit.
Next, we take measurements of the vehicle's structure so that we can measure intrusion after the crash. After that, the vehicle is turned over to the vehicle prep team, who get the rest of the car ready for the test. Every vehicle that comes into the Institute is assigned a crash test number and a book. This book is our little Bible. It's our checkoff sheets. For everything we do to this vehicle, we need to initial it and date it. This book follows the vehicle all the way through the process, right till post-crash. I'm just gonna do a very quick inspection underneath the vehicle just to make sure that there's no previous damage. I'm draining all the fluids out of the vehicle. That way we don't make a mess right after the crash. Now that we've drained the fuel from this vehicle, we're gonna go ahead and replace that with a solvent that we've dyed purple. It weighs the same as gasoline, but it has a higher flash point. Just waiting for the gas to come out. There we go, purple, we're good. Now we have all the gas out. Purple is in the lines, so if there's any leaks, we'll be able to detect them. We're putting the rack in the vehicle right now. We're getting ready to install all this instrumentation here. It has to be bolted to the heaviest part of the vehicle through the floor so that it doesn't pull loose, doesn't bend. Right now we're installing all the boxes and power supplies to run all the equipment that we're going to be attaching to the vehicle. The majority of our onboard equipment is mounted in the trunk of the vehicle. This includes power for our onboard camera systems, power for data acquisition, and also our onboard braking unit. So I've cut the brake lines, and I'm going to be putting some fittings on these lines and a hose which will run from these lines to the back. The red box I'm going to attach these to actually fires nitrogen into the rear brakes, and that's what's going to stop the car if we should need it. Here are the onboard digital cameras that we're going to be mounting on the door. We need to remove this door panel so we can tie into some stiff structure. Now that the front cameras and lights are installed, we're going to move into the rear of the vehicle where we're going to install the rear cameras. So I'm gonna measure this and make sure that it's in the exact same spot so the shot looks the same from vehicle to vehicle. We just bolted the chains on. I welded some hooks onto the subframe on either side. This chain is actually what's gonna hook to a skate in the floor, and that's gonna pull the car down the runway. Right now what you're seeing taking place is striping the center of the vehicle. We'll be using these marks in order to align the vehicle on the crash machine before it's tied down. The reason we put targets on the vehicle here is so that we can actually measure the reaction of the dummy and the vehicle itself. We have marks on the side, on the roof. What we can see then is how much the dummy moves from one point to another, how much the steering wheel may move. We can use this for various measurements when we analyze what happens after the crash. We're getting ready now to do the final step in vehicle prep, and that's weighing of the vehicle. We have all our instrumentation in place, and we've added weight to simulate the dummy being in position. This takes just a few minutes, but it's one of the most important things we do. This weight is put into the crash machine and is part of the equation for making sure our speed is right on the money. After the vehicle is fully prepped, it's moved to the crash hall. The purpose of wheeling the car out into the crash hall before the test is twofold. One, so that we can line the vehicle up at point of impact, and also so that we can frame and focus both our onboard and offboard slow motion cameras. The dummy is also placed in the vehicle in the crash hall before it's pushed down the runway where it will sit overnight in a temperature controlled shed. 418. In the morning, we proceed with our final preparation before testing, which includes tying the vehicle down to the crash machine, seating the dummy, and applying grease paint so we can determine contact points, and making any last minute adjustments to our onboard instrumentation. Main battery voltage 12.8. After everything has been completed and checked, we exit the shed and the test is initiated from the control tower in the crash hall. Charging is now complete. Test will commence in 4 seconds. 3, 2, 1, we're underway. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν το πιάσα. Αχ, πάνε τα καημένα τα αυτοκινητάκια, αλλά καλό είναι να τα διαλύουν για να καταλαβαίνουν και οι αυτοκινητομηχανίες που ένα αυτοκίνητο έχει πρόβλημα και που δεν έχει πρόβλημα. Το ζητούμενο πάνω απ' όλα είναι το εξής. Όταν φτιάχνετε ένα αυτοκίνητο και το να καταστραφεί τελείως δεν μας πειράζει. Να μην καταστραφεί ή να μείνει ανέπαφη, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, η καμπίνα που βρίσκονται μέσα οι επιβάτες. Και αν δείτε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο, θα διαπιστώσετε ότι το αυτοκίνητο μπορεί να έχει μπροστά, να έχει μπει όλος ο κινητήρας μέσα,
και η καμπίνα να έχει μείνει χωρίς να έχει ακουμπήσει καν τα πόδια του οδηγού, να έχουν ακουμπήσει στο τιμόνι. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Και οι εταιρείες συνεχώς εξελίσσουν και έχουν, δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια. Ασφάλεια που πάνω απ' όλα οι λαμαρίνες φτιάχνονται, οι άνθρωποι δεν φτιάχνονται, φίλες και φίλοι. Και τώρα όμως θα σας δείξουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Ένα βίντεο από την νέα γενιά Mustang, όπου σε τρεις ημέρες, συγκεκριμένα την Πέμπτη, η Ford ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του αυτοκινήτου σε 6 πόλεις. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τη νέα γενιά, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτό το αλογάκι που καλπάζει θέλω κι εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε μπει σε μία Mustang, αν έχετε οδηγήσει ακόμα καλύτερα, μπορείτε να καταλάβετε τη φιλοσοφία ενός muscle car, τα muscle cars, δηλαδή Ford Mustang, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, αυτά είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι supercar, γιατί πολλοί τα χαρακτηρίζουν και τα παρομοιάζουν ως supercar. Δεν είναι supercar, είναι sport car, sport αυτοκίνητα. Είναι για να τα γουστάρεις που λέμε, να ακούς τον κινητήρα, να πατάς τον γκάζι και να τρίζει όλο το καπό μπροστά. Αυτό είναι το Ford Mustang, φίλες και φίλοι, την ερχόμενη Πέμπτη. Να ξέρετε, 5 Δεκεμβρίου θα γίνει η παγκόσμια παρουσίαση της νέας, ολοκένουργιας γενιάς, την οποία την περιμένουμε. Πώς και πώς. Με αυτά και με αυτά όμως η εκπομπή μπιπ μπιπ έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρυμπαλίδης. Ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας. Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα του ήχου και στα κουμπάκια αυτά τα περίεργα που κάνει. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Και τώρα με τέτοιο καιρό να προσέχετε και στους δρόμους. Δεν είναι κακό. Γεια και χαρά.